Μαυροϊδάκο, καλημέρα. Πόσο μπορεί να είναι αυτή η μέρα, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Έχετε δίκιο. Καλημέρα. Δυστυχώς αυτό που φωνάζουμε εκεί και καιρός στο σταθμό σας, επιβεβαιωνόμαστε από ό,τι φαίνεται. Τι είναι αυτό που ζούμε τώρα, κύριε Μαυροϊδάκο? Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό καθε αυτό το περιστατικό, έχετε πληροφορίες για τον συνάδελφό σας? Έχει τραυματιστεί στα χέρια και στο πρόσωπο. Πάμε προς το 401 να δούμε τι έχει συμβεί. Αυτό που απασχολεί εμάς είναι η υγεία του συναδέλφου μας καταρχήν, είτε και πολίτης αν ήταν, αυτό έχει σημασία, να μην υπάρχει πολύ σοβαρός τραυματισμός. Ο συνάδελφος υπέβαινε στο περιπολικό του οχήματος, από ό,τι φαίνεται εκεί του τοπικού, του ΑΤΑΦ Εξαρχείων, ο οποίος είτε πέρναγε τυχαία και είτε έχει ειδοποιηθεί, αυτό θα το δούμε, ή έχει ειδοποιηθεί από κάποιον άνθρωπο της Εκκλησίας όπου βρήκε ένα αντικείμενο έξω από τον Άγιο Δασκαλά και το Αγίου Διονυσίου. Μπορεί δηλαδή ο συνάδελφός σας να είχε κάποια ενημέρωση και να άρχισε να προσεγγίζει, τέλος πάντων, ή να έφτασε στο σημείο που ήταν το μεταλλικό αυτό κουτί? Κάτι τέτοιο πρέπει να φαίνεται να γίνεται. Είτε πέναγε και το σταμάτησε τυχαία, είτε έχει ενημερωθεί, σας το λέω, από το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει πάει στο σημείο και, όπως λέμε εμείς, μακροσκοπικά προσπαθεί να προσεγγίσει και υπάρχει μια έκρηξη κατά την προσέλευση, κατά την προσέγγιση του συναδέλφου μου. Κύριε Μαυροϊδάκο, από ό,τι φαίνεται, με πληροφορίες εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει μετακινηθεί από κάποιον άνθρωπο της Εκκλησίας, πρέπει να ήταν σε σκαλάκι εκεί δίπλα στον Άγιο Διονύσιο. Και έχει μετακινηθεί από κάποιον άλλον, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Να ρωτήσω και